Γεια σας Τριξόπουλα, τι κάνετε, χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Ελπίζω να περάσετε τέλεια το Πάσχα και αν δεν περάσετε, ελπίζω να περάσετε τουλάχιστον καλά. Οι δικές σας ιστορίες και εμπειρίες θα μας κρατήσουν παρέα σήμερα. Να σας ευχαριστήσω όλους για ακόμα μια φορά για τις όμορφες ιστορίες που στέλνετε. Αν σας αρέσουν τα βίντεο που ανεβαίνουν στο κανάλι, μην ξεχνάτε να κάνετε like, εγγραφή αν δεν έχετε κάνει και να πατάτε και το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις, έτσι να ενημερώνεστε για όλα τα νέα του καναλιού αλλά και για τα νέα βίντεο που ανεβαίνουν. Αυτά, πάμε λοιπόν στο βίντεο και στις δικές σας τρομακτικές ιστορίες και εμπειρίες που ξέρω το περιμένετε τόσο καιρό. Η πρώτη ιστορία έγραφε: «Καλησπέρα Μάγδα και στην όμορφη παρέα. Είμαι φαν του καναλιού και το παρακολουθώ ασταμάτητα από την πρώτη μέρα. Πραγματικά λατρεύω τη δουλειά σας. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ». Η ιστορία που θα σας πω και με προβληματίζει ακόμα και σήμερα είναι η εξής. Ο αγαπημένος μου παππούς πέθανε το 2002, που την χάνει να έχω και το όνομά του. Ήταν ένας άνθρωπος θρήσκος και αγαπούσε την καλή παρέα, έκανε εύκολα φίλους και ήταν πολύ αγαπητός. Μία από τις αγαπημένες του σχολείες ήταν και τα ταξίδια. Στο τελευταίο ταξίδι πριν πεθάνει, επισκέφτηκε το Άγιο Όρος και μου έφερε από εκεί ένα κομποσκίνι. Μετά από 2 χρόνια πέθανε και η γιαγιά μου. Ένα βράδυ στον ύπνο μου είδα τον παππού μου και τη γιαγιά μου στην αυλή του σπιτιού τους. Στη συγκεκριμένη αυλή πρωτοπερπάτησα κιόλας. Να κρατιούνται χέρι-χέρι. Η γιαγιά μου μου είπε πως ζουν πλέον με τους άλλους συγγενείς που έχουν φύγει από τη ζωή και δεν είναι μόνοι τους και είναι ευτυχισμένοι. Αλλά να τους ανάβω το καντελάκι τους ή ένα κερί γιατί το βράδυ έχει πολύ σκοτάδι. Και εγώ υποσχέθηκα πως θα το κάνω. Ο παππούς μου τότε με έπιασε από το χέρι και μου είπε: «Έλα να σε δούνε και οι άλλοι συγγενείς, να δούνε πόσο μεγάλωσες». Εγώ μέσα στον ύπνο μου καταλάβαινα πως ο παππούς και η γιαγιά μου έχουν φύγει από τη ζωή και πως είναι πολύ κακό το να σε πάρει πεθαμένος μαζί του. Και μου έβγαλε το κομποσκίνι. Την άλλη μέρα μόλις ξύπνησε είδα πως δεν φοράγα το κομποσκίνι. Έψαξε σε όλο το σπίτι και σε όλα τα πιθανά σημεία, αλλά δεν το βρήκα πουθενά. Την άλλη μέρα πήγα να κρατήσω την υπόσχεση που έδωσε στη γιαγιά μου και να τους ανάψω το καντιλάκι τους και ένα κεράκι. Αυτό που είδα με σόκαρε στον τάφο του παππού μου ήταν το κομποσκίνι μου ακριβώς δίπλα από τη φωτογραφία του σε όρθια θέση. Ακόμα μέχρι σήμερα σκέφτομαι το πώς μπορεί να έγινε αυτό. Με αυτό που έχω συμβιβαστεί μετά από 19 χρόνια είναι πως όντως έχασα εγώ το δικό μου κομποσκίνι και ίσως κάποιος συγγενής ή φίλος έβαλε κάποιο κομποσκίνι στον τάφο που δεν έχει καμία σχέση με το δικό μου, επειδή ήξερε πόσο πολύ θρήσκος ήταν. Αυτή είναι η ιστορία μου, ελπίζω να σας άρεσε. Λένε πάρα πολλοί ότι όντως μπορείς να δεις τον ύπνο σου συγγενείς και να σου μεταφέρουν μηνύματα, είτε πρόκειται για σένα, για κάτι καλό, για κάτι κακό που πρόκειται να συμβεί, είτε να σου πούν για τους ίδιους. Παραδείγματος χάρη, πολλές φορές ακούμε ότι συγγενείς έχουν δει άλλους συγγενείς που έχουν φύγει από τη ζωή και τους ζητούν να φάνε. Πράγμα που σημαίνει ότι έχεις αμελήσει να κάνεις, ας πούμε, κάποιο μνημόσυνο ή κάτι τέτοιο. Ή όπως εδώ που είπαν να ανάψεις ένα κεράκι, το καντήλι, που λένε πως όντως οι ψυχές βλέπουν το φως όταν ανάβεις το καντήλι ή το κερί στο όνομά τους. Το όλο σκηνικό με το κομποσκίνι όντως είναι πολύ ανατριχιαστικό, σε φάση σε κάνει να σκέφτεσαι ότι τι συνέβη τώρα, το πήρε ο παππούς το κομποσκίνι στα αλήθεια, συνέβη αυτό που είδα στον ύπνο μου. Αλλά ναι, ίσως ισχύει αυτό που λες ότι κάπου θα σου έχει φύγει, κάπου το έχασες και το πιο πιθανό είναι κάποιος συγγενής, επειδή ήξερε πόσο θρήσκος ήταν ο παππούς σου, άφησε το κομποσκίνι στον τάφο του. Αυτό είναι το πιο πιθανό και το πιο λογικό. Αλλά είναι μια ιστορία που όντως σου μένει αν τη ζήσεις. Η επόμενη ιστορία έγραφε: «Γεια σου Μάγδα, εύχομαι να είσαι καλά. Σου γράφω μια ιστορία που δεν είναι δικιά μου, αλλά μιας φίλης μου. Λοιπόν, όταν ήμασταν Αγγλία για σπουδές, το πρώτο έτος, μέναμε στη φοιτητική εστία της σχολής. Δεν μέναμε όλες στο ίδιο σπιτάκι, ούτε ήμασταν όλες στον ίδιο κλάδο. Η μία από τις φίλες μου είναι Αθηναία και έμενε σε ένα πιο απομακρυσμένο σπιτάκι από τα υπόλοιπα και μας είχε πει τότε την εξής εμπειρία. Ένα βράδυ Παρασκευής που έκανε παρέα με τους συγκατοίκους της, που ήταν Άγγλοι, μία κοπέλα από την παρέα πρότεινε στους άλλους να κάνουν επίκληση πνευμάτων. Συγκεκριμένα, τους πρότεινε να παίξουν αυτό το παιχνίδι, που στο οποίο παίρνουν ένα ποτήρι, βάζουν τα χέρια τους απάνω και σύμφωνα με τις ερωτήσεις που κάνουν, το ποτήρι κινείται ανάλογα πάνω στον πίνακα με τα γράμματα και τους αριθμούς. Στην αρχή το σκεφτόταν η φίλη μου, αλλά από την άλλη ήταν περίεργη, και καθώς ήταν περιορισμένες οι επιλογές που είχαν για το πώς να περάσει βραδιά στην ήσυχη επαρχία,
δέχθηκε να παίξει. Την ώρα που ετοιμάζονταν οι φίλοι μου και οι συγκάτοικοι της να παίξουν, γέλαγαν, μιλάγανε δυνατά και αστειεύονταν. Ήταν 3 κορίτσια και 2 αγόρια. Η κοπέλα που είχε την ιδέα να το κάνουν αυτό ήταν σοβαρή. Δεν μίλαγε πολύ, ήταν κάπως μυστήρια και ζήτησε από τους άλλους να κάνουν ησυχία και να μην γελούν. Γιατί αυτό ίσως ενοχλεί τις παρουσίες και μπορεί να θυμώσουν. Προσπάθησαν να σοβαρευτούν όλοι τότε. Αφού άρχισαν, έκαναν διάφορες ερωτήσεις, όπως «Είναι κάποιος ή κάποια εδώ μαζί μας?» Τότε το ποτήρι που αγγίζανε κινήθηκε ανάλογα, σχηματίζοντας τη λέξη «Ναι». Τότε η φίλη μου πήρε το θάρρος και ρώτησε «Είσαι κάτι καλό ή κάτι κακό?» Και πάντα με το ποτήρι αυτό το πράγμα απάντησε «Ίσως». Είχανε συμφωνήσει πως ανάλογα με τον τρόπο που θα του φέρονταν, θα φερόταν και η παρουσία. Η επόμενη ερώτηση ήρθε από ένα αγόρι της παρέας. «Εφόσον είπες ότι είσαι εδώ, μπορείς με κάποιο τρόπο να μας το αποδείξεις?» Τότε το ποτήρι άρχισε να τρέμει επί τόπου όπως το ακουμπούσανε και η πόρτα στο χώρο που βρίσκονταν έκλεισε απότομα μόνη της. Όλοι ξαφνιάστηκαν εκτός από το κορίτσι που είχε την ιδέα να κάνουν την επίκληση. Ήταν κλειστά τα παράθυρα για να πούν ότι φύσηξε και γι' αυτό έκλεισε η πόρτα, που εξάλλου ήταν στερεωμένη πίσω στον τοίχο. Η φίλη μου δεν ήθελε να συνεχίσει το παιχνίδι επειδή τρόμαξε κάπως και επίσης ήταν και οι άλλοι προβληματισμένοι. Οι μόνοι που ήθελαν να συνεχίσουν και ήταν επίμονοι ήταν και πάλι αυτοί που είχε την ιδέα για το παιχνίδι. Μάλιστα θύμωσε και λίγο με τη φίλη μου που ήθελε να φύγει. Παρ' όλα αυτά η φίλη μου αποχώρησε ενοχλημένη με την φάση και πήγε στο δωματιάκι της. Από τότε η Αγγλίδα που της άρεσε να κάνει επικλήσεις σταμάτησε να της μιλά και δεν ήταν πλέον τόσο καλή μαζί της. Εντάξει, αυτό είναι στον άνθρωπο. Τώρα το τι ήθελε να κάνει. Βασικά το τι ήθελε να παίξει με τον πίνακα πνευμάτων. Τι να πω, γούστα είναι αυτά. Άμα τα πιστεύεις, τα πιστεύεις. Άμα δεν τα πιστεύεις, δεν τα πιστεύεις. Εγώ προσωπικά δεν θα το ρίσκαρα. Είναι η αλήθεια γιατί είμαι λίγο τρεμουλιάρα με αυτά. Παρόλο που μου αρέσουν τα θρίλερ και οι τρομακτικές ιστορίες, μου αρέσει να τα βλέπω, όχι να τα βιώνω. Μέχρι εκεί. Εντάξει, άλλη ενοχλήθηκε προφανώς γιατί θέλει να συνεχίσει το παιχνίδι. Αλλά δεν το βρίσκω λόγο για να σταματήσει να της μιλάει. Δηλαδή, εντάξει, ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι συσσαγωγικά ήταν για αυτούς, υποτίθεται. Εκτός αν για τη συγκεκριμένη δεν ήταν, ήταν κάτι παραπάνω. Και απλά έψαχνε αφορμή και πρόσωπα για να το εξελίξει και δεν της έκατσε. Τι να πω. Δεν ξέρω. Η επόμενη ιστορία έγραφε. «Γεια σου Μάγδα, θέλω να σου γράψω μια τρομακτική ιστορία ή κάτι τρομακτικό που μας συνέβη το 1999 το καλοκαίρι. Ήμουν μικρή τότε, 16 χρονών και ο αδερφός μου 14. Ήμασταν στην Ελλάδα για διακοπές με τους γονείς μου τότε. Μία μέρα πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι για τη Γερμανία, εγώ είδα το προηγούμενο βράδυ σαν σε όνειρο ότι έπεφτα μέσα σε μια μεγάλη τρύπα και τρόμαξα και φοβήθηκα, αλλά δεν έδωσα σημασία σε αυτό. Την άλλη μέρα το βράδυ ξεκινήσαμε να φύγουμε για Γερμανία. Λίγο πριν φτάσουμε στην Ιγουμενίτσα, δεν θυμάμαι σε ποιο ακριβώς μέρος ήμασταν, ήταν νύχτα και ο πατέρας μου είδε ξαφνικά μπροστά του στη μέση του δρόμου κάτι σαν αλεπού, μας είχε πει μετά. Και για να μην το πατήσει, πάτησε απότομα φρένο. Και εκείνη τη στιγμή έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Το αυτοκίνητο πήγαινε πέρα δόθε όπου ήθελε μέσα στο δρόμο. Πήγαινε και στις δύο λωρίδες, πέρα δόθε. Το παράξενο ήταν ότι εκείνη τη στιγμή ο δρόμος ήταν άδειος και δεν περνούσε κανένα αυτοκίνητο, γιατί αν περνούσε θα μας έκανε σούπα. Αφού ο πατέρας μου προσπαθούσε να επαναφέρει το αυτοκίνητο στη θέση του, εγώ πίσω με τη μητέρα μου φώναζα και ούλιαζα, νόμιζα ότι έγινε κάποιο τρακάρισμα εκείνη την ώρα. Τελικά το αυτοκίνητο έφερε μερικές γύρες και πήγε και σταμάτησε ακριβώς έξω, δίπλα σε ένα εικονοστάσι. Εγώ έτρεμα ολόκληρη μέσα στο αυτοκίνητο και η μητέρα μου έκλαιγε και έλεγε τι έγινε. Εγώ νόμιζα ότι χτύπησες με καμιά δαλίκα. Δεν κοιτάξαμε δυστυχώς ποιος Άγιος ήταν στο εικόνισμα. Τώρα ποιος Άγιος ήταν αυτός που μας γλίτωσε δεν ξέρω. Πάντως εγώ που το βίωσα αυτό ήταν πολύ τρομακτικό. Θα σκοτωνόμασταν ακαριαία αν ερχόταν άλλο αυτοκίνητο και από τις δύο κατευθύνσεις. Μετά ο πατέρας μου πήγαινε σιγά σιγά μέχρι την Ιγουμενίτσα. Όσα χρόνια θυμάμαι τον πατέρα μου οδηγό δεν του είχε συμβεί ποτέ αυτό. Ήταν η πρώτη φορά. Τότε θυμήθηκα και το όνειρο που είδα ότι έπεφτα μέσα στην τρύπα. Γιατί έχω ακούσει να λένε ότι άμα πέφτεις μέσα στην τρύπα σημαίνει ατύχημα. Τι να πω, δεν ξέρω. Να έχει καμία σχέση το όνειρο με το ατύχημα? Πάντως τέτοια εμπειρία πρώτη φορά έζησα.
Το ξέρω, δεν έχει να κάνει με φαντάσματα και τέτοια, αλλά με κάποιο θαύμα. Πραγματικά, εδώ ταιριάζει αυτό που λένε ότι σωθήκανε από θαύμα. Ναι, το να συμβεί σε κεντρικό δρόμο ένα τέτοιο σκηνικό και να τη γλιτώσεις γιατί δεν έρχονται αυτοκίνητα. Ναι, ταιριάζει να πεις και το Άγιο είχανε και το σωθήκαν από θαύμα και όλα αυτά. Δεν είναι απαραίτητο να είναι ιστορία με φαντάσματα για να είναι τρομακτική. Τρομακτικό μπορεί να είναι και ένα σκηνικό με κάποιον που σε παρακολουθεί συστηματικά και είναι επικίνδυνος για τη σωματική σου ακεραιότητα. Τρομακτικό μπορεί να είναι ένα ατύχημα σαν κι αυτό που κόντεψαν να χάσουν τις ζωές τους. Τρομακτικά μπορεί να είναι πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι απαραίτητο να μιλάμε για φαντάσματα, για παραφυσικό, για να είναι κάτι τρομακτικό. Όσο για τα όνειρα, πολλές φορές λένε ότι μπορεί να είναι όχι ακριβώς προμήνυμα, δεν είμαστε μάντης για να τα βλέπουμε στον ύπνο μας, αλλά νομίζω σαν προαίσθημα, ίσως, σαν ένστικτο ότι κάτι κακό πρόκειται να συμβεί. Μπορεί. Μπορεί όχι. Κανείς δεν ξέρει. Η επόμενη ιστορία έγραφε: «Η μαμά μου είχε φύγει το 2006 σε ηλικία 80 ετών. Τρεις μέρες πριν φύγει, φώναζε τον πατέρα μου που είχε φύγει το 1980 και τη ρώτησα: «Ρε, με ποιο μιλάς? Δεν είναι κανείς». Και μου έλεγε: «Και εκεί ήρθε ο πατέρας σου να με πάρει». Και του λέω να φύγει. Τον έδιωχνε. Άστα, φοβήθηκα πολύ. Τότε είχα τρομάξει και κοιμόμουν επί τρεις μήνες με το φως αναμένο». Ναι, λογικό να σκεφτείς. Όλοι μας σε τέτοια σκηνικά σίγουρα θα είχαμε την ίδια αντίδραση. Είναι λίγο δύσκολες καταστάσεις αυτές. Αλλά ναι, έτσι λένε ότι λίγο πριν το τέλος βλέπεις τα δικά σου άτομα να έρθουν να σε χαιρετήσουν, να έρθουν να σε πάρουν μαζί τους. Ναι, τέτοια πράγματα. Τουλάχιστον είναι τα δικά σου άτομα, για φαντάσου να βλέπεις κάτι άλλο. Καλύτερα που είναι τα δικά μας άτομα. Η επόμενη ιστορία γράφει: «Εγώ είμαι 11 χρονών και είμαι κορίτσι. Σε παρακολουθώ καιρό και θέλω να σου πω τη δικιά μου ιστορία ή να το πούμε ιστορίες. Θα σου πω πρώτα για αυτό που έγινε αυτόν τον χρόνο. Έχω περίπου ένα χρόνο που μένω σε καινούριο σπίτι και κάθε φορά που είμαι μόνη μου ανοίγουν πόρτες, ακούγονται βήματα από πάνω στο διαμέρισμα που δεν μένει κανείς. Μένω σε τριόρθη πολυκατοικία και γενικά νιώθω ότι δεν είμαι μόνη μου στο σπίτι. Και κάθε φορά επειδή έχω γάτα την αγκαλιάζω. Και νιώθω καλύτερα, σαν να με αφήνει ήσυχη αυτό το πράγμα που με φοβίζει». Η δεύτερη ιστορία έγινε μερικά χρόνια πριν, όταν ήμουν περίπου πρώτη με δευτέρα τάξη. Δεν θυμάμαι καλά. Τότε για δύο συνεχόμενα βράδια έβλεπα τα ίδια όνειρα. Το πρώτο ήταν ένα που δεν μπορούσα να κουνηθώ και να μιλήσω και ήταν σαν κάποιο τέρας να έρχεται. Και τότε ξυπνούσα. Το δεύτερο όνειρο ήταν μια κοπέλα που χτυπούσε τον εαυτό της, πήγαινε σε τέρατα και τους έλεγε ότι την χτύπησα και αυτοί με χτυπούσαν και έπειτα με κλείδωναν στο υπόγειο. Και μετά ξυπνούσα. Και αυτό έγινε δύο φορές. Σε αυτό το σπίτι που σου είπα στην αρχή, ακόμα μένω». Κοίτα, οι θόρυβοι που ακούμε σε ένα σπίτι μπορεί να έχουν να κάνουν με συστολές διαστολές των επίπλων. Είτε είναι γυψοσανίδα, είτε είναι ξύλα, είτε είναι πλακάκια. Γενικά ακούγονται διάφοροι θόρυβοι. Τώρα, αν μου λες ότι ακούγονται βήματα στο πάνω που δεν μένει κανένας, θα μπορούσε να είναι κάποιος που έρχεται είτε να το συντηρήσει, ιδιοκτήτης, να καθαρίσει, δεν ξέρω κι εγώ τι, ή να το δείξει σε κάποιον. Εκτός αν είναι περίεργες ώρες, δεν ξέρω. Όσον αφορά τη δεύτερη ιστορία με τα όνειρα όλοι τα έχουμε και δεν κάτι επαναλαμβανόμενα και είναι κάπως πολύ ψυχοφθόρα και άσχημα. Παρόμοιο όνειρο βλέπω κι εγώ. Αυτό που δεν μπορούσα να κουνηθώ και να μιλήσω και ότι κάποιο τέρας θα ερχόταν και μετά ξυπνούσα. Ναι, ξυπνούσα και δεν μπορούσα να φωνάξω ούτε να κουνηθώ. Τρομάρα μου. Εντάξει, όλοι τα έχουμε ζήσει αυτά. Είναι ηλικία νομίζω. Η επόμενη ιστορία έγραφε: «Καλησπέρα Μάγδα, ονομάζομαι Αντώνης. Είμαι από Χίο και έχουμε κάποιους αστικούς τρίλους και μέρη που οι άνθρωποι λένε ότι είναι στοιχειωμένα. Όπως το λεπροκομείο Χίου, έχουν βρεθεί σατανιστικά σύμβολα και φήμες λένε ότι οι σατανιστές πηγαίνουν στο χώρο για τελετές. Γενικά, ό,τι εγκαταλειμμένο κτίριο, παντού θα ακούσεις ότι πάνε και μαζεύονται σατανιστές και κάνουν τελετές και ένα σωρό πράγματα. Και να ήταν μόνο το λεπροκομείο στοιχείο.
Όσον αφορά τους αστικούς θρύλους τώρα, είναι προστάτες των πηγών σαν νεράιδες. Οι χιώτες τις αποκαλούν αγελούδες. Λένε ότι αν πας νύχτα και πάρεις νερό από πηγή, οι αγελούδες θα σε πιάσουν και θα σε χορεύουν μέχρι το ξημέρωμα που εξαφανίζονται. Αν αρνηθείς το χορό, σε σκοτώνουν. Δηλαδή, αν αντέξεις να χορέψεις μέχρι το ξημέρωμα, σώνεσαι. Έτσι, κάτι είναι κι αυτό. Άλλος αστικός θρύλος είναι η ασαράντισσα, όχι η ασαράντιστη, που είναι η γυναίκα που δεν έχει συμπληρώσει τις 40 μέρες του βρέφους αφού γεννηθεί. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες λένε ότι οι ασαράντισσες είχαν πρόσωπο γάτας ή αλεπούς. Προστάτευαν τις εγγύους και τις γυναίκες που είχαν μωρά στο σπίτι, αλλά επιτίθενταν στους άντρες. Για φαντάσου! Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είχαν αυτοί οι αστικοί θρύλοι, μου άρεσαν και οι τρεις πάρα πολύ. Καλά, το πρώτο είναι πιο πολύ φήμη, όχι τόσο αστικός θρύλος νομίζω. Γιατί υπάρχει παρόμοια φήμη για πάρα πολλά μέρη που είναι εγκαταλειμμένα, σε όλη την Ελλάδα. Οπότε οι άλλοι δύο όμως είναι φουλ αστικοί θρύλοι και μου άρεσαν πάρα πολύ. Και για τις αγελούδες και για τις ασαράντισσες. Αυτό ήταν το βίντεο και για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε και να το βρήκατε ενδιαφέρον. Όλες οι ιστορίες ήταν πραγματικά τρομερές. Περιμένω τα δικά σας σχόλια κάτω από το βίντεο. Να μου πείτε ποια σας έκανε περισσότερη εντύπωση. Ποια σας φάνηκε πιο τρομακτική η ιστορία. Αν καταφέρετε και φτάσατε μέχρι εδώ, αφήστε κάτω στα σχόλια το κλασικό μας φαντασματάκι. Αυτά από μένα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.